κλίμα συνεργασίας με το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος υγείας, το οποίο είναι εξαιρετικό και προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες, μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται για να διασφαλιστεί η σταθεροποίηση και η λειτουργική απόδοση του συστήματος, για να υπάρξουν αλλαγές και τομές σε κρίσιμους τομείς που υστερεί το σύστημα, όπως η πρωτοβάθμια φροντίδα. Αλλά και σε την προηγούμενη κυβέρνηση, που ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται και η εποχή. Αλλαγές που έχει ανάγκη το σύστημα υγείας διαχρονικά. Βεβαίως, υπάρχουν περιθώρια, ακόμα και σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο της συμφωνίας. Και νομίζω ότι χρειάζεται και μια παρέμβαση ηθικοποίηση του συστήματος και αποτελεσματική αντιμετώπιση γνωστών παθογενειών και στρεβλώσεων που τις ξέρει ο κόσμος και που τον ταλαιπωρούν καθημερινά. Μισό λεπτό να πάμε και στον Υπουργό, τον κύριο Αλεξιάδη. Καλησπέρα και Υπουργέ, συγχαρητήρια. Καλημέρα σε όλους. Είστε έτοιμοι? Αλλάζει τίποτα? Είστε έτοιμοι? Μην αγχώνεστε. Είμαστε πανέτοιμοι. Με τον ΕΜΦΕ θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Θα σας τα πούμε όλα. Συνεχίζουμε τη δουλειά στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε μπροστά μας να κάνουμε πολλά πράγματα, σημαντικά πράγματα. Η συμφωνία, ο νόμος 43-36, είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε. Και δεν χρειάζεται ούτε καμία ανησυχία, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών πάει πολύ καλά στα φορολογικά έσοδα και πάμε πολύ καλά και στο χρονοδιάγραμμα. Οι ημερομηνίες τρέχουν όμως, κύριε Αλεξιάδη. Οι ημερομηνίες τρέχουν και είμαστε μέσα στις ημερομηνίες. Ήδη βγήκαν οι 4 αποφάσεις για το ΣΔΟΕ, ήδη βγήκε η μία απόφαση για τον έλεγχο στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Είμαστε πριν τις ημερομηνίες. Θα βγει το επόμενο διάστημα ο ΕΝΦΙΑ και για να μην έχετε άγχος στις δημοσιογράφοι, μετά τις προγραμματικές θα κάνουμε μία αναλυτική συνέντευξη τύπου για να ενημερωθείτε για όλα. Ο κόσμος αγωνιά, φοβάται, είναι άνεργοι, δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους. Ο κόσμος να μην αγωνιά και να μην φοβάται. Το Υπουργείο Οικονομικών θα κινηθεί με όριο το ρεαλισμό και την ευαισθησία και θα αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα. Πάντως, έχετε χωρίσει ο λογαριασμός για τους φορολογούμενους μετά τις εκλογές, κύριε Υπουργέ? Οι τσέπες είναι άδειες. Ο λογαριασμός είναι δεδομένος, αλλά δεν θέλουμε τα ληξιπρόθεσμα να αυξάνονται. Θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Δεν είναι ώρα τώρα να κάνουμε προεκλογικές εξαγγελίες. Τελειώσαν οι εκλογές, τώρα είναι η ώρα για δουλειά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Είδαμε τον κύριο Αλεξιάδη. Έλα, Γιώργο.